Καλή και όμορφη Τετάρτη σε όλους. Μια κιθάρα και ένα κλαρίνο. Θα προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερες Τετάρτες και περισσότερες Κυριακές, να φέρνουμε καινούριους καλλιτέχνες, να κάνουμε λίγο πιο μουσική την Τετάρτη και την Κυριακή σας. Εσείς φυσικά, θα το λέω συνέχεια, όσο κουραστικό και αν είναι το γνωρίζω, δεν κοστίζει τίποτα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και σε αυτό που βρισκόμαστε, πατάτε το κουμπάκι, ανοίγετε και το καμπανάκι και έρχονται πιο γρήγορα τα βίντεο σαν αυτό που ανεβάζω και στο δεύτερο κανάλι, το VMF Μπάμπης Φωτίου Music Greece. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Θα πάω στον σημερινό καλεσμένο που πολύ καιρό το λέγαμε, πολύ καιρό το μελετούσαμε, αλλά ήρθε η ώρα που επέστρεψες και στην Ελλάδα. Οπότε, Τρίφωνα Αναστασίου, καλώς μας ήρθες. Το λέγαμε καιρό. Λίγο η απόσταση, αλλά και πάλι ακόμα είμαστε μακριά. Αλλά υπήρχε η θέληση, όπως λέω, συνέχεια και πολλές φορές γίνεται κουραστό. Αλλά αν δεν υπάρχει θέληση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα και μέρος εκπομπής είστε οι καλλιτέχνες. Οπότε, αν δεν έρθετε εσείς, δεν γίνεται η εκπομπή. Τρίφωνα, σε ευχαριστώ. Παρόλο που το λέγαμε, οφείλω να. Και το λέω σε όλους και το πιστεύω, γιατί το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν το λέω για να το πω. Φυσικά θα μας ξαναέρθεις με διάφορα πράγματα, δεν τα λέμε όλα. Τρίφωνα, κάθε φορά που έρχεται κάποιος για πρώτη φορά, όσο και αν ο κόσμος μπορεί να τα γνωρίζει, εγώ πρέπει να κάνω την ερώτηση ότι πρέπει να μας πεις 2-3 πράγματα για εσένα. Εγώ να πω καταρχήν ότι χαίρομαι που ήρθα εδώ, γιατί σε έβλεπα από τη Γερμανία. Ναι. Τα παιδιά προφανώς εδώ και παίζανε και τώρα βρίσκομαι εδώ. Οπότε εντάξει, φρέσκος είμαι από Γερμανία, όπως είπα και πριν. Επαναπατρίστηκα, ναι, ήμουν όλα τα χρόνια πάνω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα μας και πάλι. Να είσαι καλό. Λοιπόν, είδα στα σκονέκια ότι έφερες πολύ ωραίο πράγμα και φυσικά μυρίζει Ήπειρο από μακριά. Το παρακαλαμιώτικο ή το μωραϊτικό, εμείς θα το πούμε παρακαλαμιώτικο, όπως και να το πούμε ορθό είναι. Εμείς θα το πούμε παρακαλαμιώτικο γιατί είμαστε από Ήπειρο, οπότε τα έχουμε πει για την Ήπειρο. Ναι, είμαστε, μας έρχεται καλύτερα, αν και είναι το ίδιο πράγμα. Ίσως και η ρίζα του είναι όμως από εκεί, δεν είμαστε εμείς λαογράφοι ούτε ειδικοί για να το πούμε, αλλά θα το πούμε παρακαλαμιώτικο. Και όχι μωραϊτικό που επίσης λέγεται. Λοιπόν, Τρίφωνα, είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Thank you.
Και φυσικά σε ξαναπεριμένω, έτσι. Εννοείται. Και εσένα αλλά και την Κωνσταντινά. Σε λίγα επεισόδια έχουμε και εμείς δουλειές και εσείς και τα τρεχάματα. Θα γίνει όμως, είπαμε η θέληση μόνο στην αρχή, θα γίνει. Θα παίξουμε και άλλα solo φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Η απόσταση είναι μεγάλη, η θέληση μεγαλύτερη, οπότε θα κερδίσει η θέληση και θα ξανάρθετε 3-4-5-8 φορές. Το αποφάσισα δημοκρατικά και αυτή τη φορά. Λοιπόν, Τρίβο, να σε ευχαριστώ και σε περιμένουμε σε καινούργια επεισόδια. Εσείς μέχρι το επόμενο μουσικό ραντεβού, φυσικά θα ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και στα δύο κανάλια, τα βλέπετε εδώ από κάτω. Μέχρι να ξαναβρεθούμε μουσικά, να έχετε υγεία, να περνάτε καλά και να ακούτε πολύ και καλή μουσική. Καλή και όμορφη Τετάρτη σε όλους.